Μια αρχική παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι στη Λέσβο, όταν μιλάμε για υλοκαλλιέργεια, στους περισσότερους το μόνο που έρχεται στο μυαλό είναι ο δάκος. Τίποτα άλλο. Παραβλέποντας το γερασμένο και καταπονημένο από ασθένειες ελαιώνα, που χρειάζεται έως 30% έχουμε υπολογίσει ανανέωση, τα νέα δεδομένα για το λάδι, όπως υπόθηκαν και στο συνέδριο που έγινε πριν από λίγο καιρό, παγκόσμιο, και το πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε με τους άλλους, τις χαμηλές αποδόσεις του ελαιώνα μας από την κλιματική αλλαγή και από την μη σωστή καλλιέργεια, την έλλειψη μικρών ταμιευτήρων που θα βοηθήσουν στην άρδευση της ελιάς, την έλλειψη προσβασιμότητας λόγω κακού αγροτικού δικτύου, την έλλειψη εδαφολογικών χαρτών, την έλλειψη ενός πιλωτικού προγράμματος για την εμπορία και τυποποίηση, καθώς και την έλλειψη εκμετάλλευση του πολιτισμού της ελιάς. Και τώρα να βρούμε στα δικά μας. Πραγματοποιήσαμε 4 ψεκασμούς και ψεκάστηκαν 5.600.864 δέντρα συμβατικής καλλιέργειας. Ψεκάζουν μόνο τα συμβατικά, όχι τα βιολογικά. Να ακουστεί και αυτό, γιατί είναι, πολλοί νομίζουν, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει: έχω δάκο. Λέω: ξεκινάω με την ερώτηση, είναι βιολογικό ή δεν είναι? Μου λέει: βιολογικό. Γιατί πολλοί μείνουν και στην Αθήνα. Ο ένας στα χωράφια μου τα είπε ηλιοστάσια. Εγώ δεν το. Ηλιοστάσιο είναι. Ηλιοστάσια. Είναι τελείως διαφορετική ορολογία από τη δικιά μας. Περίπου 300.000 στρέμματα ψεκάσαμε. Ο πρώτος ψεκασμός πραγματοποιήθηκε 27 έκτου έως 6 εβδόμου, είχε διάρκεια 8 μέρες, ήταν γενικός ψεκασμός. Τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποίησαν είναι το Φόρσα, καινούριο φάρμακο που μπήκε στο παιχνίδι. Δεύτερος ψεκασμός πραγματοποιήθηκε από 4 οκτώους έως 13 οκτώου και αυτός γενικός. Χρησιμοποίησαμε το Φόρσα και το Σαξές, το Σπινοσάντ. Ο τρίτος ψεκασμός πραγματοποιήθηκε 5 ενάτου έως 10 ενάτου. Τα Φόρσα χρησιμοποίησαμε και ο τέταρτος Σαξές στις 8 δεκάτου έως 13 δεκάτου. Θέλω να τονίσω ότι η υπηρεσία μας έχει εντοπίσει και κάποιες δακόπληκτες περιοχές, στις οποίες, όπως μπορώ να σας το βεβαιώσω, και η κυρία και η Βιβί και πολλά παιδιά που είναι εδώ από τους τομεάρχες, ότι πάμε και ψεκάζουμε, επειδή έχουμε εντοπίσει εδώ και πολλά χρόνια ότι κάποιες περιοχές, ιδίως στο ανατολικό κομμάτι του νησιού, λόγω ότι γυμνιάζουν είτε με μπαχτσέδες είτε με πορτοκαλαιόνες κτλ., έχουμε αυξημένες δακοπροσβολές. Κάποιες αλλαγές έγιναν όσον αφορά τις θερμοκρασίες, όπου είχαμε καύσωνα, καθυστερούσε, δεν βγαίναμε όπως καταλαβαίνετε. Στους ψεκασμούς δεν υπήρχαν καθυστερήσεις, λόγω ότι η σύμβαση ήταν τριετής. Δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Προβλήματα, όπως υπόθηκαν και από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, υπήρξε στο θέμα στην προμήθεια φυτοφαρμάκων. Που κι αυτό προσπαθήσαμε με συναδέλφους, παλιά τακτική, ο ένας δίνει στον άλλον. Πέρυσι δώσαμε εμείς, φέτος μας δώσαν άλλοι. Είναι μια τακτική που γίνεται. Δεν είναι κακό αυτό, γιατί είδα και πολλές παρατηρήσεις. Είναι αυτό στα χρόνια που είμαστε στη δακοκτονία, όλα τα παιδιά το γνωρίζουν, ότι ο ένας δίνει στον άλλον από τις περιφέρειες. Τα προβλήματα κατά την εφαρμογή του προγράμματος είναι τα γνωστά όπως κάθε χρόνο. Ο μικρός προϋπολογισμός με αποτέλεσμα τη μείωση των ημερών διαβροχής και να μην καλύπτονται κάποιες περιοχές. Δεν υπάρχει συνεργασία με τους Δήμους και τους αγροτικούς συλλόγους. Τεράστια προβλήματα στο αγροτικό δίκτυο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση σε πολλά ελαιοκτήματα. Τα τοπικά συμβούλια στα χωριά συνήθως δεν βοηθούν ούτε στη στελέχωση των συνεργείων, ούτε στη σωστή κοινοποίηση των προγραμμάτων ψεκασμού ή στην έβρεση σημείων εφοδιασμού για νερό για τα παρασκευάσματα διαβροχής. Παραδείγματος χάρη, σε πολλά χωριά δεν υπάρχουν εργάτες, φέρνουν από τα διπλανά χωριά. Παραδείγματος χάρη στην Άντεσα, φέρνουν από την Πτερούντα, από την Αρχίδερα, στην πλαγιά πληρώνουν το νερό, το χωριό μου δηλαδή. Στα Πλωμάρια δεν έχουμε ζώα για μεταφορές. Είναι όλα αυτά τα παθογένειες που υπάρχουν. Και το μεγάλο πρόβλημα να βρεθεί ικανό προσωπικό για να ψεκάσει. Δεν υπάρχουν και τα ψεκαστές. Δυσκολεύονται πολύ να βρουν ψεκαστές. Δυστυχώς και κατά την εξέλιξη της διαβροχής δεν βλέπουμε και κόσμο να παρατηρεί τον ελαιώνα και να μας κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω εντοπίσει εδώ και αρκετά χρόνια, όσα χρόνια είμαι στο επάγγελμα, που δημιουργηθήκαν, είναι τα βιολογικά αγροκτήματα. Δεν είμαστε αντίθετοι με τη βιολογική γεωργία, προς Θεού. Είμαστε αντίθετοι με την εγκατάλειψη. Το ποσοστό του, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέρχεται γύρω στα 25-30%. Και μετά τις αιτήσεις του φετινού καλοκαιριού, θα φτάσει ο ελαιώνας γύρω στο 40% βιολογικά.
Πολύ καλό αυτό για το νησί μας, έχουμε το λάδι, το βιολογικό κτλ. Κτλ. Όμως τι έχουμε. Έχουμε λόγω της χαλαρής νομοθεσίας, οι παραγωγοί σε συντριπτική πλειοψηφία δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο δακοποστασίας, με αποτέλεσμα τα βιολογικά ελαιοκτήματα και τα ρουμάνια να γίνονται φυσικά εκτροφεία του δάκου. Πράγμα που καθιστά το δολωματικό ψεκασμό που εφαρμόζει η υπηρεσία μας αναποτελεσματικό. Από πειράματα που πραγματοποιήσαμε όταν είχαμε σαξές, που είναι ένα βιολογικό σκεύασμα, και πειράματα που πραγματοποιήσαμε και στις περιοχές της πηγής, αλλά και προς τον Πολυχνήτο, και ο κ. Δελόγκος και η Βιβί τα γνωρίζουν πολύ καλά, που είναι τομεάρχες των περιοχών, μπήκαμε και ψεκάσαμε κτήματα τα οποία ήταν βιολογικά με το σαξές. Τα αποτελέσματα, δηλαδή, βρεθήκαμε δικαιωμένοι σε αυτό που λέμε. Ότι δυστυχώς τα βιολογικά δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα και μπορείτε να το ξέρετε άλλωστε, γιατί πολλοί είστε παραγωγοί. Αν το κτήμα σου γειτνιάζει με βιολογικούς, με βιοκαλλιεργέτες, οι οποίοι δεν εφαρμόζουν καμιά μέθοδο φυτοπροστασίας, δακοπροστασίας, είναι χαμένη υπόθεση. Θέλω να δείτε λίγο. Ο κύριος Μουτζούρης όταν ήρθε σαν πανεπιστημιακός δάσκαλος που ήταν, με φώναξε, μου είπε: Θέλω να δω την υφιστάμενη κατάσταση στον ελαιώνα. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κύριε Σπυλάνη, να τους ευχαριστήσετε για τη βοήθεια που μας κάναν και η ομάδα του κυρίου Κίζου και τον κύριο Σέντα που μας βοήθησε. Την απεικόνιση, σας έφερα ενδεικτικά δύο περιοχές, Θερμή, Μυστεγνά, Μόρια και περιοχή Μυτιλίνης Λουτρών. Δύο περιοχές. Εδώ βλέπουμε τον ελαιώνα της περιοχής Μυτιλίνης Λουτρών. Βλέπετε τα κίτρινα και τα κόκκινα. Τα κόκκινα είναι συμβατική ελαιοκαλλιέργεια, ενώ τα βιολογικά είναι τα κίτρινα. Όπως βλέπετε, ποιο είναι το πρόβλημά μας. Ότι εγώ πέστε ότι έχω τα καλύτερα συνεργεία. Τα καλύτερα τρακτέρ, τους καλύτερους γεωπόνους, τους καλύτερους διευθυντάδες, τον καλύτερο διευθυντή δακοκτονίας, και να το φέρω να κάνει τα δακοκτονία εδώ πέρα. Να κάνει τη δακοκτονία που κάνουμε, δηλαδή το δολωματικό ψεκασμό. Δολωματικός ψεκασμός πάει να πει ότι ψεκάζουμε ανά δέντρο, ανά δύο ή ανά τρία, με 300 ml ανά δέντρο. Δόλωμα κάνουμε, δεν κάνουμε κάλυψη. Που για να έχει αποτέλεσμα, αυτόν τον ψεκασμό μας ορίζει το Υπουργείο να κάνουμε. Διότι η δακοκτονία ορίζεται και σχεδιάζεται από το Υπουργείο. Και να έρθει να κάνει δακοκτονία. Δείξε και τον άλλο χάρτη. Αυτό. Και να έρθει να κάνουμε δακοκτονία εδώ πέρα. Βλέπετε. Μόρια Θερμή. Ναι, είναι Μόρια Θερμή, Μυστεγνά. Βλέπετε την υφιστάμενη κατάσταση τη σημερινή, που του χρόνου θα αλλάξει. Τα κίτρινα θα είναι περισσότερα. Που σημαίνει ότι, και είναι μια από τις προτάσεις που θα τα πω πιο κάτω, ότι δεν μπορείς να εφαρμόσεις εδώ πέρα δακοκτονία. Αν το πάμε με το γράμμα του νόμου, δεν πρέπει να κάνουμε δακοκτονία. Δεν πρέπει να κάνουμε, αλλά κάνουμε 1.000 πόδι σαν επίτηδες, γιατί δεν θέλω να ακουστεί. Κάνουμε 1.000 πράγματα ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε δακοκτονία. Δηλαδή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό οι προτάσεις και της περιφέρειας, και έχουν γίνει άπειρα έγγραφα και στο Υπουργείο και από τον κύριο Μουτζούρη και από τον κύριο Κουφέλο, την ενσωμάτωση των βιολογικών στο πρόβλημα δακοκτονίας, που θα σας τα πω και πιο κάτω. Η κλιματική αλλαγή, καθώς και η εγκατάλειψη του ελαιώνα, επιδεινώνουν το έργο μας. Πολλοί παραγωγοί δεν παίρνουν μέτρα για άλλες εντομολογικές ή φυτοπαθολογικές αρρώστιες, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται στο λεσβιακό ελαιώνα πυρηνοτρίτες, γλιοσπόρια, κυκλοκόνια, βούλες. Κάνεις άνετα μάθημα φυτοπαθολογίας και εντομολογίας στο λεσβιακό ελαιώνα. Ο ψεκασμός που κάνουμε εμείς, κάνουμε μόνο για το δάκο της ελιάς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό είναι οι εντολές που έχουμε από το Υπουργείο. Τώρα, τι παρατηρείτε. Όταν το φάρμακο που ψεκάζουμε, παραδείγματος χάρη, είναι το DC's, όπως ήταν πέρυσι, όπως μου είπαν και κάποια αλλοπαραγωγή που ψεκάσανε, έτυχε να έχουν κάποιες στο χωράφι τους κάποια καρπόδι και ψεκάσανε και ψεκάνε τις ελιές, δεν είχαν πυρηνοτρίτη. Δηλαδή πέρυσι που ψεκάζαμε με τον DC's, σκοτώναμε και τον πυρηνοτρίτη με λίγα λόγια. Φέτος όμως το φόρσα και το σαξές είναι επιλεκτικά. Δεν πιάνουν αυτά τα έντομα. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη καρπόπτωση και από τον πυρηνοτρίτη. Ε,
Φέτος, σχετικά με τη φετινή δακοκτονία, είναι εντελώς λαθασμένο να μιλάμε για καρπόπτωση από αναποτελεσματική δακοκτονία. Μέσα από την εφαρμογή του TACUS Aegean, του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, δεν είναι δικά μου τα στοιχεία αυτά, είναι του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και εδώ θέλω να ξαναευχαριστήσω που μας την παραχώρησαν δωρεάν η ομάδα του κυρίου Κίζου και ο ίδιος μας παραχώρησαν δωρεάν την εφαρμογή και έχουμε όλα τα στοιχεία. Δεν είναι δικά μας στοιχεία που να πει κάποιος τα μαγείρεψε ο Λαγουτάρης, η Διεύθυνση Γεωργίας. Είναι στοιχεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι ότι ο μέσος όρος του 2022 του δάκου είναι χαμηλότερος από το μέσο όρο του δάκου του 2021. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να δοθούν, ναι, μπορούν να δοθούν στους περιφερειακούς συμβούλους για να το... ή μπορούν να μπουν και στο site, στο dacusaegean.gr. Είναι... Αγαπητέ Γιώργη, να μας τα στείλεις όλων των περιφερειακών συμβούλων. Ωραία. Τώρα τρέχα γύρευε να πάμε να τα ψάχνουμε. Λοιπόν, δώστε λίγο, γιατί θέλω μετά τα δώσω, λίγο να δω κάτι. Λίγο... Θα σας στείλω. Μην λες μαλακίες. Είναι λίγο περίεργο σε μια δακοχρονιά. Μέσο όρο, Νικό. Μέσος όρος. Δεν μιλάμε για ένα κτήμα που γειτνιάζει με ένα χωράφι που σπέρνεται τριφύλι. Εγώ ακούω από τους γεωπόνους ότι η φετινή είναι δακοχρονιά. Τι πράγμα? Ακούω από τους γεωπόνους ότι η φετινή είναι δακοχρονιά. Ποιοι γεωπόνοι? Εγώ έχω αναφορές και των 15 γεωπόνων εδώ πέρα που λένε άλλα πράγματα. Οι αναφορές των γεωπόνων λένε άλλα πράγματα εδώ πέρα. Δεν λένε για δακοχρονιά φέτος. Λοιπόν. Αν είναι ιδιώτες που θέλουν να πουλήσουν οι δακοπαγίδες, είναι εντάξει. Είναι λογικό να τα λέει δακοπαγίδες. Αν το πάμε έτσι όμως, είναι και εταιρείες οι οποίες θέλουν να πουλήσουν τα αντίστοιχα φάρμακα. Έτσι. Ναι. Και τι χρησιμοποιεί λοιπόν, η περιφέρεια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της φετινής ελαιοκομικής περίοδου είναι η ανομβρία, που όλα δείχνουν θα ανατρέψει σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές μας εκτιμήσεις. Οι αναφορές που έχουμε, όπως σας είπα, από τους 15 τομεάρχες, αλλά και από επαγγελματίες του χώρου, είναι ότι το ποσοστό της καρπόπτωσης ανέρχεται από 4-5% μέσο όρο σε όλο το νησί. Βέβαια, υπάρχουν περιοχές και κτήματα με πολλή καρπόπτωση. Δηλαδή, όπως το βιντεάκι που δείχνε κάποιος από το Μεγαλοχώρι που τίναζε το δέντρο και έπεφτε. Το θυμόσαστε, ανεβάσετε σε κάποιο τέτοιο. Αυτό. Γιώργο, πόσο τη εκατό είναι? 5% και να σας πω, δηλαδή, έχουμε ένα ανεμότια παράκυλα άγρα μεσότοπο 2%. 3-5 παλαιόκηπος μεσαγρού. Αγιάσο πάνω από 5%. Σκόπελος 3%. Ήπιος κάτω τρίτος, που περιμέναμε εκεί πέρα, 1% καρπόπτωση. Βέβαια, εκεί έχουμε θέματα, κυκλοκόνια, βούλες, παρλατόρια. Υπάρχουν οι αναφορές των συναδέλφων που πλαγιά, πάνω από 5%. Ακράσια, Αμπελικό, περίπου 5%. 2-3% Μανταμάδο. Άντισα, Σίγρη, 2-3%. 6% η Λουτόπολη, Θερμής, Πάμφυλα, Πύργη, Θερμής, Νέες Κηδονίες, Πηγή, Κόμη. Αυτά είναι οι αναφορές των τομεαρχών όσον αφορά τη... και εδώ είναι κάποιοι εκπρόσωποι τους που αν θέλετε να ρωτήσετε μπορεί να σας πούν και εκείνοι. Αυτό όπως σας είπα οφείλεται και στο δάκο και στον πυρηνοτρίτη και στις ασθένειες και στην ανομβρία. Αν δεις τις εντολές ξεκαθαρίζουν ότι κάνουμε... Λίγο τα μικρόφωνα σας να κλείνετε. Και όπως τόνισα, δυστυχώς οι εταιρείες, τα φάρμακα, παλιά ήταν, έπιαναν μια γκάμα εντόμων, τώρα οι εταιρείες, και καταλαβαίνετε τους λόγους για να πουλάνε περισσότερο φάρμακα, είναι επιλεκτικά. Δηλαδή, το φάρμακο πιάνει μόνο το δάκο, δεν πιάνει κάποιο άλλο έντομο. Όσον αφορά για το ΕΛΓΑ, δεν αποζημιώνει απώλειες παραγωγής και ασθένειες και ανομβρία, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι παρόλο που η ελιά είναι το πιο αδικημένο δέντρο στον ΕΛΓΑ, δεν αποζημιώνει όπως το προανθικό στάδιο να πάθει ζημιά, όπως θα αποζημιώνει τα άλλα, τα κεράσια, ροδάκινα κτλ. Εμείς όμως,
Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Μπόλο και τον κύριο Κλεάνθη και την κυρία Θανασάκου που προσπαθήσαν και έχουμε περίπου το νησί σε σχέση με άλλες περιοχές. Έχουμε πάρει μέχρι τώρα 3 εκατομμύρια από το 19 μέχρι εδώ. 3 εκατομμύρια αποζημιώσεις, αν τα ψηφίσουμε όλα. Για το, και άλλα που λένε και άλλα θα δούμε. Η γέρα του πλωμάρι. Καλά, κάνει, με συγχωρείτε λίγο, πρόεδρε. Ο κύριος Κουφέλος, μια που είναι εδώ πέρα και είπα, να μιλήσει και γι' αυτό, επειδή ξέρει. Μην μπερδέψουμε. Αυτό θέλω να πω τώρα. Γιατί πεταγόμαστε τώρα και λέμε. Ναι, ότι... για να μην πεταγόμαστε. Ναι. Σε αυτή την καρπόπτωση από ανομβρία δεν αποζημιώνεται, το ξέρετε. Ανεμοθεία αποζημιώσε. Μιλάμε τα 3 εκατομμύρια ότι δόθηκαν για το θέμα της ανομοθείλες που γίνανε τη Σιγέρα και Πλωμάρι και τον άλλο είναι που έγινε κάτω στην... που έχει δώσει πάλι το 1,5 εκατομμύριο. Ένα 300 είναι πάλι από ανομοθείλα. Πάλι που ήταν πάλι με ένα ανομοθείλα. Αυτά που εκκρεμούν έχουμε πει ότι είναι σε επίπεδο υπουργών. Θα δοθεί απάντηση. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω τώρα, πάντως λίγα συντόμως. Δεν έχει κλείσει καθόλου. Δεν έχει κλείσει καθόλου. Εγώ μιλάω τα μέχρι τώρα, όχι αυτά που μιλάμε τώρα για τα οποία είναι από το de minimis που δίκαια πρέπει να δοθούν στο νησί. Και το έχουμε τονίσει και στις εφημερίδες και παντού ότι δίκαια. Έχουμε στείλει στον ΕΛΓΑ τις βροχοπτώσεις μια σειρά ετών. Έχουμε στείλει τις εκθέσεις που έκανε η υπηρεσία με σκοπό να αποζημιωθούν οι παραγωγοί από τον de minimis. Τώρα, όσον αφορά τις προτάσεις της υπηρεσίας μας για το θέμα αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί από όλους ότι έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες και κινήσεις βελτίωσης στην τακοκτονία στη Λέσβο. Έχουμε ενσωματώσει τρακτέρ, δακοπαγίδες με online μέτρηση, συστήματα καταγραφής, συνεργεία με GPS και άλλα. Αυτό που χρειάζεται όμως, εκτός από αυτά που είπα στην αρχή, όσον αφορά την ανανέωση του ελαιώνα, την άβρεση, την πρόσβαση, την περιποίηση κτλ., είναι η εκπόνηση μιας ειδικής μελέτης, αλλά ακούστε λίγο, όχι μελέτη που λέμε για το νησί κτλ. Είναι μια μελέτη που αφορά την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και συστημάτων και επιστημονικών δεδομένων στην αντιμετώπιση του δάκου σε ελαιώνες στις νέες συνθήκες, κλιματική αλλαγή, βιοκαλλιέργειες, ανθεκτικότητα του εντόμου στα διάφορα σκευάσματα και όλα αυτά. Όπου η υπηρεσία μας, το έχουμε δηλώσει και στο Υπουργείο, μπορεί να συνδράμει στην εκπόνηση της λόγω ότι έχει μια εμπειρία όσον αφορά τα προγράμματα, τα πιλωτικά που εφαρμόσαμε, το ND4D, το drone κτλ. Η τοποθέτηση GPS σε όλα τα μηχανοκίνητα συνεργεία. Ήδη η Περιφέρεια σκέφτεται να το εφαρμόσει αυτό, καθώς και τη δημιουργία νέας ειδικής ιστοσελίδας που θα υπάρχουν ανοιχτά τα δεδομένα για ενημέρωση παραγωγών, γεωπόνων κλπ. Ήδη είμαστε σε συζήτηση και με τον κύριο Κουφέλο και με τον κύριο Μουτζούρη πώς θα δημιουργηθεί μια αυτή η ιστοσελίδα που να είναι ανοιχτή σε όλους και στους συναδέλφους αλλά και στους ελαιοτριβείς και στους παραγωγούς να βλέπουν εκεί πέρα και με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου που θα έχουν πρόσβαση και να βλέπουν πού υπάρχει τάκος, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ευθύνες έχει ο παραγωγός. Αν κάποιος θέλει να ψεκάσει, να βλέπει μέσα πού υπάρχουν οι μετρήσεις των εντόμων από τις παγίδες που έχουμε αναρτήσει. Την αύξηση του ψεκασμού και των τομεαρχών, ώστε να γίνεται καλύτερος έλεγχος, γιατί κακά τα ψέματα, ένας τομεάρχης από το Σκόπελο μέχρι τα Πλαγιά ή το Πλωμάρι δεν μπορεί να τα δει όλα. Την αύξηση και των αριθμών των τομεαρχών και του προϋπολογισμού για την τακοκτονία. Και το βασικότερο είναι η θέση της περιφέρειας. Η θέση της περιφέρειας είναι η ένταξη των βιολογικών στο πρόγραμμα τακοκτονίας. Δηλαδή, είχαμε πάρει εντολή να φτιάξουμε μια πρόχειρη μελέτη όσον αφορά, και τη στείλαμε και κάτω στο Υπουργείο, όσον αφορά για το παραπάνω ποσό των βιολογικών. Δηλαδή, κλείστε το μικρόφωνο στοιχείο, παρακαλώ, κύριε Μπατζή. Ευχαριστώ, κύριε. Δηλαδή, από τις υπολογισμούς που έχει κάνει η υπηρεσία, το ποσό για 4,5 ψεκασμούς και των βιολογικών,
ελοκτημάτων ανέρχεται στο 950.000 ευρώ. Δηλαδή ζητάμε από το Υπουργείο να εντάξει και τα βιολογικά στο πρόγραμμα δακοκτονίας και να πληρώνουν οι βιοκαλλιεργητές το ποσό που πληρώνουν οι συμβατοί το τέλος δακοκτονίας που πληρώνουν στο ένα τόνο ελιάς που είναι 20 με 30 ευρώ. Θα μας δώσει και τα αντίστοιχα φάρμακα. Τα φάρμακα δεν είναι, είναι το σαξές, είναι βιολογικά συσκευάσματα που έχουν πολύ καλή αποτελέσματα σε εμάς. Συσκευάσματα. Βέβαια μπορεί να γίνει. Θα υπάρχουν στο συνεργείο επάνω, έχουν την εμπειρία και την τεχνική. Θα ψεκάζουμε στα βιολογικά με βιολογικό σκεύασμα και στα συμβατά. Καμιά φορά το σαξές που ψεκάσαμε, τον τελευταίο ψεκασμό, είναι βιολογικό. Μπορείς να ψεκάσεις τα βιολογικά. Ναι. Λοιπόν. Να πω ένα τελευταίο μονάχα ότι θα τους ερωτήσεις. Φέτος για πρώτη φορά από 13 τομεάρχες πήγαμε στους 15 τομεάρχες, δόθηκε δηλαδή 2 επιπλέον άτομα και αυτό που έγινε με έγγραφο από τον Περιφερειάρχη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήταν που ζητήθηκε τα επιπλέον 950.000 ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό, γιατί αυτό οι παλαιότεροι τουλάχιστον το θυμούνται πολύ καλά, ότι ο προϋπολογισμός που έβγαινε για τη δακοκτονία, βέβαια, ό,τι θες να συμπληρώσεις, τα παλαιότερα χρόνια ήταν πολλαπλάσιος, για να μην πω δεκαπλάσιος. Ακριβώς, ναι. Ναι, και μειώθηκε πάρα πολύ, που αυτό, καταλαβαίνετε, σημαίνει και λιγότερα συνεργεία, και μη, δηλαδή τη δυνατότητα ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πλήρως τον... Αλλού δίνονται, κυρία... Ναι, δίνονται. Κύριε Τσί. Ναι. Αλλού δίνονται. Παραπάνω, βλέπε Κρήτη, ας πούμε.